Εκ του γεροντικού αποφθέγματα του Αββά Ποιμένους. 172ο απόφθεγμα. Εμαχίσατο ποτέ Παΐσιος με τα αδελφού αυτού καθεζωμένου του Αββά Ποιμένους. Δηλαδή ήρθε σε διαμάχη κάποτε ο Παΐσιος με έναν αδελφό του, ενώ καθόταν ο Αββάς Ποιμήν, ώσπου αίμα έτρεχε από τα κεφάλια τους και ο γέρον δεν τους μίλησε καθόλου. Μπήκε λοιπόν ο Αββάς Ανούβ και βλέποντάς τους λέγει στον Αββά Ποιμένα, «Γιατί άφησες τους αδελφούς να χτυπιούνται χωρίς τίποτε να τους πεις?» Λέγει ο Αββάς Ποιμήν, «Αδελφοί είναι πάλι φιλιώνουν». Λέγει ο Αββάς Ανούβ, «Τι πάει να πει αυτό? Είδες τι έκαμαν και λες ότι πάλι φιλιώνουν?» Το αποκρίνεται ο Αββάς Ποιμήν, «Βάλε στην καρδιά σου ότι δεν βρισκόμουν εδώ μέσα». Αυτό δείχνει μια μεγάλη ακατακρισία που είχε ως αρετή ο Αββάς Ποιμένας. Μια μεγάλη αγάπη και μια, θα λέγαμε, κατά Θεόν αμεριμνία και διαφορία. Προφανώς δεν ήταν ο γέροντάς τους με την έννοια του ηγουμένου. Είχαν μια αδελφότητα, αλλά ο καθένας κατά κάποιο τρόπο λειτουργούσε με την ανεξαρτησία που έχει ένας συχαστής. Και επομένως δεν ήταν πνευματικά, θα λέγαμε, υπεύθυνος ο Αββάς Ποιμήν για τον καθένα. Γι' αυτό και δεν έπαιζε και δεν ήθελε να παίξει το ρόλο του ηγουμένου, του γέροντος. Ο Αββάς βέβαια Ανούβ τον ελέγχει και με πολλή απλότητα του απαντά ο Αββάς Ποιμήν, «Βάλε στο νου σου ότι εγώ έλειπα. Τι θα έπρεπε να γίνει, τι θα ήταν τότε, τι θα γινόταν τότε?» Οπωσδήποτε ο Αββάς Ποιμήν έκανε προσευχή για τους δύο αδελφούς, αλλά πάλι δεν τους κατέκρινε, ούτε θέλησε να φανεί ανώτερός τους και να τους διορθώσει δυναμικά. Προφανώς έκανε προσευχή για αυτούς και η προσευχή του τους βοήθησε να ειρηνέψουν μεταξύ τους. Δεν έβαλε κακό λογισμό, αφού η αγάπη ολογίζεται το κακό, δεν κατέκρινε τους δύο μαχωμένους αδελφούς. Με την προσευχή του έδιωξε την αιτία της διαμάχης, που δεν είναι άλλη παρά ο πονηρός, ο οποίος βάζει τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, η οποία οδηγεί στον θυμό και στον διαπληκτισμό και ακόμα και στη χειροδικία. 173ο απόφθεγμα. Αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα λέγον, «Αδελφοί, οικούσι με τεμού, θέλεις και λέψω αυτής?» Λέγει αυτό ο γέρον, «Οχι, αλλά πείσον πρώτον το έργον και αν θέλω συζήν εαυτής βλέπουσι». Είναι παρεμφερές με το προηγούμενο, αυτό το απόφθεγμα. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα λέγοντας, «Αδελφοί μένουν μαζί μου, θέλεις να τους διατάξω, να παίξω το ρόλο δηλαδή του καθοδηγητή, του γέροντα, του ηγουμένου?» Και του απαντά ο γέρον, «Όχι, αλλά εσύ πρώτα πράξε, κάνε το έργο του Θεού και αν θέλουν και αυτοί να ζουν την όντω ζωή που είναι η υπακοή στο νόμο του Θεού, μπορούν να σε μιμηθούν, βλέπουν από μόνοι τους τι κάνεις και έτσι εισέρχονται και αυτοί στην ζωή την χριστιανική». Λέγει αυτό ο αδελφός, «Θέλουσι και αυτή, πάτερ, ή να κελεύσω αυτής?» Αλλά το απαντά ο αδελφός ότι και αυτοί που ζω μαζί τους θέλουν να παίξω αυτό το ρόλο και να τους διατάξω. Λέγει αυτό ο γέρον, «Μη, αλλά γεννού αυτής τύπος και μη νομοθέτης». Και το απαντά ο γέροντας, «Όχι, μη το κάνεις», γιατί προφανώς έπεφτε και στο αμάρτημα της υπερηφάνειας, της κοινοδοξίας, ο αδερφός αυτός. Υπήρχε ο φόβος να κυριευθεί τελείως από αυτό το πάθος και δεν το συνέφερε πνευματικά και αφετέρου του δείχνει το ένα σωστό δρόμο που είναι πρώτα να πράξει, πρώτα να εφαρμόσει ο ίδιος τον εαυτό του δηλαδή, το θέλημα του Θεού και μετά να γίνει δάσκαλος των άλλων. Γι' αυτό και του λέγει «γενού τύπος και μη νομοθέτης». Δηλαδή γίνε παράδειγμα με τη ζωή σου και όχι νομοθέτης να του βάζεις κανόνες και να τους δίνεις οδηγίες. Εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να ποιούμε το θέλημά Του
και όχι να κάνουμε το δάσκαλο, ενώ εμείς στον εαυτό μας δεν εφαρμόζουμε αυτά που διδάσκουμε τους άλλους. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Προφανώς έβλεπε ο Αββάς Ποιμένας ότι αυτός ο αδελφός έπρεπε πρώτα ο ίδιος να εφαρμόσει το Λόγο του Θεού, τη χριστιανική διδασκαλία, και κατόπιν θα ήταν ικανός να παίξει το ρόλο του γέροντος και του καθοδηγητού των άλλων. 174ο απόφθεγμα. Είπε ο Αββάς Ποιμήν, αν σε επισκεφθεί ένας αδελφός και διαπιστώσει ότι δεν ωφελείσαι με την επίσκεψή του, ζήτα στη διάνοιά σου και μάθε ποιος ήταν ο λογισμός σου που είχε πριν εισέλθει στο κελί σου. Δηλαδή, αν δεν ωφελείσαι από την επίσκεψη κάποιου, θα πρέπει να σκεφτείς τι λογισμούς είχες γι' αυτόν. Μήπως τον είχες προηγουμένως κατακρίνει ή είχες κάποιον άλλον κακό λογισμό γι' αυτόν και όταν ήρθε γι' αυτό και δεν ωφελήθηκες από την επίσκεψή του. Τότε λέει θα καταλάβεις την αιτία γιατί δεν ωφελείσαι. Και αν αυτό το κάνεις με ταπεινοφροσύνη και προσοχή, θα είσαι άμεμπτος των πλησίων σου. Αν προσέχεις δηλαδή τους λογισμούς σου, τι σκέφτεσαι για τον καθένα και δεν κατακρίνεις, δεν καταδικάζεις κανέναν άνθρωπο, τότε θα μπορέσεις, λέγει, να είσαι άμεμπτος απέναντι στον πλησίον σου, βαστάζοντας τα ελαττώματά του και να υπομένεις τις αδυναμίες και τα ελαττώματα που έχει και αυτός ως άνθρωπος όπως και εσύ και ο καθένας. Και στη συνέχεια λέγει ο Αββάς Ποιμήν, γιατί αν τεινάς με ευλάβεια μένει στο κελί του, δεν θα φταίξει, μια και ο Θεός είναι ενώπιον του. Αν δηλαδή ζει σωστά μέσα στο κελί του και έχει ευλάβεια, δηλαδή δέχεται το κάθε τι που του στέλνει ο Θεός με ευχαριστία, με δοξολογία, επομένως και την επίσκεψη του αδελφού, αυτός δεν πρόκειται να ασφάλει ποτέ, γιατί βλέπει συνεχώς τον Θεό μπροστά του και επομένως έχει τον Άγιο Φόβο του Θεού και δεν αμαρτάνει. Και όπως βλέπω εγώ, συνεχίζω ο Αββάς Ποιμήν, με τέτοια διαμονή αποκτά ο άνθρωπος το Φόβο του Θεού. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται συνεχώς ότι ο Θεός είναι μπροστά του, τον βλέπει, τον παρακολουθεί και ρυθμίζει ανάλογα τη ζωή του και τις πράξεις του, αλλά και τις σκέψεις του και τους λογισμούς του και τις επιθυμίες του, τότε αποκτά έτσι σιγά σιγά το Φόβο του Θεού, ο οποίος είναι η αρχή της αληθινής σοφίας, και δεν επιτρέπει αυτός ο φόβος, που είναι ο σεβασμός στον Θεό και η αίσθηση της παρουσίας του Θεού, δεν το επιτρέπει να αμαρτήσει, να ασφάλει, να λυπήσει τον Θεό. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.